Πάμε στην Καβάλα. Και πάμε στην Καβάλα γιατί απολογείται ακόμα, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι πριν αρχίσουμε την εκπομπή ήταν ακόμα σε ανακριτή και εισαγγελέα, ο δολοφόνος. Το λέω έτσι γιατί το έχει ομολογήσει. Προφανώς αναμένουμε την προφυλάκηση. Θέλει να επικαλεστεί το βρασμό ψυχής. Έρχονται όμως αρκετά πράγματα στην επιφάνεια. Και έρχονται και αρκετά πράγματα που δικαιολογούν γιατί φτάσαμε εδώ. Η γυναίκα αυτή, λέει το ρεπορτάζ μας, έκανε από ό,τι φαίνεται πολύ υπομονή. Η όβια υπομονή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο δράστης είχε κακοποιητική συμπεριφορά, βίαιη συμπεριφορά, επιθετική συμπεριφορά. Ακούσαμε και από τον κύριο Βονικάκη, τον δικηγόρο του, ότι είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα. Και θα ακούσετε και λίγο αργότερα μία γυναίκα, η οποία ήταν πρώην σύντροφός του. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ γιατί μας μίλησε τρομοκρατημένη. Και δεν θέλησε να ακουστεί η φωνή της και θα το σεβαστούμε απόλυτα. Είναι μια γυναίκα η οποία είχε υποστεί τα πάνδυνα, ήταν στη ζωή του πριν παντρευτεί την φαρμακοποιό, είχε φτάσει να κάνει μέχρι και ντου στο σπίτι της. Και δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος αργά ή γρήγορα, δυστυχώς, θα έφτανε εδώ που έφτασε. Πρώτα στο ρεπορτάζ. Σαν μια γροθιά, η συγγενής της Άιντα, της 43χρονης φαρμακοποιού που δολοφονήθηκε εν ψυχρό μέσα στο φαρμακείο της από τα χέρια του ίδιου του συζύγου της, είναι αποφασισμένη να κινήσουν γη και ουρανό για τη δικαίωση της μητέρας και για τα δυο της τα παιδιά που έμειναν πίσω μόνα. Ο πατέρας της είναι συγκλονισμένος. Ο αδελφός της πάει τη σιωπή του και μιλά αποκλειστικά στο Live News και τον Άγγελο Λαμπίδη. Είναι δύσκολο να πω κάποια πράγματα. Είναι δύσκολο να εκφράσω τώρα. Αλλά ξέρουν, δεν υπάρχει ένα άτομο να πει κάτι κακό για την αδελφή μου. Δεν υπάρχει. Ο αδελφός 43χρονη συγκλονίζει μιλώντας για τα ανήψια και βαφτιστήρια του. Εγώ θα κάνω, εμείς, αυτό που θα έκανε η αδελφή μου στη θέση μου. Δεν έχουμε, είτε η δική μου κόρη είναι η αυτήν κόρη, έτσι και τα παιδιά της για μένα είναι αγόρια μου. Και αυτό που θα έκανα στη κόρη μου, αυτό θα κάνω και για τα αγόρια μου πλέον. Γιατί είναι τα δικά μου παιδιά πλέον. Δίπλα του η σύζυγός του. Έχουν πάρει την απόφαση δίχως δεύτερη σκέψη να διεκδικήσουν την κυδαιμονία των δύο αγοριών. Θα κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά. Είμαστε με τον Αρθούρο, τώρα οι γονείς των παιδιών. Είναι νεαροί άνθρωποι ο θείος και η θεία. Νομίζω ότι τα παιδιά θα έχουν πολύ καλύτερο μέλλον στις ΗΠΑ, στο Λος Άντζελες όπου ζει ο αδερφός της αδικοχαμένης Άιντα, από το να αναλάβουν την επιμέλεια ο παππούς και η γιαγιά, που είναι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας και κάτοικοι Αμυγδολαιώνα Καβάλας. Το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκεται ο 55χρονος καθομολογίαν δολοφόνος και σύζυγος της φαρμακοποιού φτάνει στα δικαστήρια της Καβάλας και με ταχύτητα μπαίνει στο υπόγειο πάρκινγκ του κτηρίου. Ο δράστης οδηγείται στη συνέχεια στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί. Αυτός από που το μόνο που αυτή τη στιγμή έχει ουσία όσον αφορά την ποινική του μεταχείριση είναι ότι ουσιαστικά ομολόγησε την ανθρωποκτονία και μιλάμε για τον ορισμό της ανθρωποκτονίας σε βρασμό ψυχικής ορμής πάνω στον καυγά. Υπήρξε καυγάς. Εν προκειμένου έγινε ένα έγκλημα δυστυχώς από ερωτικό πάθος. Πρόκειται για μια τραγωδία. Χθες το απόγευμα, ο 55χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν, έχοντας αυτοτραυματιστεί, αφού πριν στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα του. Με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, όπου πέρασε τη νύχτα. Από την πλευρά της, η οικογένεια της Άιντα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ό,τι χρειαστεί προκειμένου ο δολοφόνος της να τιμωρηθεί. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η μητέρα δεν είναι σε θέση ακόμη. Μου ζήτησε να έρθει η ίδια. Και αυτό θα γίνει όταν θα είναι σε θέση να μπορεί να περπατήσει. Η οικογένεια της 43χρονης φαρμακοποιού είναι πεπισμένη ότι πρόκειται για ένα έγκλημα προμελετημένο, στιγνό και αποτρόπαιο. Η οικογένεια της φαρμακοποιού, όπως βλέπετε, είναι ενωμένη. Για να φροντίσει τα παιδιά, με τους ανθρώπους αυτούς θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα. Θα τους δείτε και θα τους ακούσετε. Πάμε τώρα στον Άγγελο. Ο Άγγελος Λαμπίδης είναι στην Καβάλα. Είναι στο φαρμακείο, αυτό το φαρμακείο που παραμένει κλειστό. Άγγελε, να ξεκινήσουμε από τον κατηγορούμενο.
δράστη, δηλαδή, γιατί είπαμε, έχει ομολογήσει. Απολογείται ακόμα, έτσι. Απολογείται ακόμα, Νίκο, εδώ και αρκετές ώρες. Στις 10 το πρωί σήμερα πέρασε το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου Καβάλας. Γύρω στις 12 μπήκε στο γραφείο του ανακριτή και από εκείνη την ώρα συνεχίζει για αρκετές ώρες να απολογείται. Ήρθε η ώρα να δώσει εξηγήσεις για το τι είναι αυτό που τον οδήγησε να κάνει αυτό το αποτρόπαιο, αυτό το φρικτό έγκλημα, να σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια την 43χρονη γυναίκα του. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα υποστηρίξει. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση του είναι ότι δεν είχε προμελετήσει κάτι. Δεν είχε πάει να πάρει τα ελαφρυντικά. Ομολογεί ότι τη σκότωσε γιατί υπάρχει το βίντεο, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Και θα προσπαθήσει να πάρει τα ελαφρυντικά. Βεβαίως, οι ερωτήσεις θα είναι βασανιστικές, γιατί ο κ. Βονικάκης μας είπε χθες ότι 12 παρα 5 φαίνεται να κάνει αυτή την. Εντός εισαγωγικών τη βάζουμε εμείς απόπειρα αυτοκτονίας, ότι έχει στείλει αυτά τα περίεργα μηνύματα για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και στην ουσία ειδοποιεί όταν καταλαβαίνει ότι όλοι είναι απ' έξω και απλά θα μπουν μέσα. Και θέλει να προστατεύσει και τον εαυτό του, γιατί είναι οι συγγενείς της κοπέλας έξω από το φαρμακείο. 12 η ώρα το βράδυ, αν έμπαιναν μέσα, ποιος ξέρει τι θα ακολουθούσε. Το φαρμακείο είναι κλειστό και βλέπω πίσω σε ένα τραπέζι με λουλούδια. Περιγράψα μας λίγο και την κατάσταση. Ακριβώς. Νίκο, πραγματικά από την Παρασκευή το πρωί άρχισαν να έρχονται πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί συγγενείς εδώ έξω από το φαρμακείο και να αφήνουν κάποια λουλούδια, λίγα κεριά έξω από το φαρμακείο που έχασε τη ζωή της η γυναίκα αυτή για να την τιμήσουν, για να τιμήσουν τη μνήμη της για το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή αυτή η κοπέλα. Άγγελε, θα συνδεθούμε σε λίγο, γιατί θα είναι εκεί και ο αδερφός της κοπέλας και άλλοι συγγενείς της. Θα έχουμε και τον κύριο Βονικάκη. Ενώ περιμένουμε βέβαια και την εξέλιξη. Και θεωρώ περίπου δεδομένο ότι θα προφυλακιστεί ο καθομολογίαν δολοφόνος. Όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα ρεπορτάζ. Αυτό θα σας δώσω τώρα. Είναι ένα ρεπορτάζ της συναδελφού μου, της Άννας Μαρινάκη. Και σας ομολογώ ότι είναι ένα τριχιαστικό. Η Άννα λοιπόν μίλησε με μια γυναίκα με την οποία ο άνθρωπος αυτός, ο καθομολογίαν δολοφόνος, είχε σχέση 2 χρόνια. Είναι μια γυναίκα η οποία γνωρίζει πάρα πολλά. Είχε σχέση μαζί του πριν εκείνος παντρευτεί και φωτίζει το χαρακτήρα του. Είναι τόσο φοβισμένη που δεν θέλει να ακουστεί η φωνή της, δεν θέλει να υπάρξει τίποτα που θα μπορούσε να την ταυτίσει. Προφανώς γιατί τον φοβάται. Και γιατί κάποια στιγμή θα βγει και από τη φυλακή. Λοιπόν, ακούστε τι μας λέει. Υπάρχει απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό που έλεγε και ο κύριος Βονικάκης. Δεν είναι από αυτή τη γυναίκα που μας μίλησε. Είναι από άλλη γυναίκα με την οποία δεν είχε σχέση. Δείτε δηλαδή τη βιαιότητα της συμπεριφοράς. Έχουμε μέχρι τώρα 3 γυναίκες που μία πλήρωσε με τη ζωή της τη συμπεριφορά του και άλλες 2. Για μία υπάρχει η δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Η γυναίκα που μας μίλησε, η τρίτη. Είναι η γυναίκα που είχε μαζί του σχέση 2 χρόνια. Ζούσαν στην Αθήνα. Μετά έφυγε αυτός και πήγε στην Καβάλα. Μας λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος που στην αρχή φαίνεται ιδανικός. Χειριστικός και ο ίδιος, δημιουργεί την τέλεια εικόνα για τον εαυτό του και μετά αλλάζουν όλα. Το πιο συγκλονιστικό που μας διηγείται είναι ότι λέει αυτή η πρώην σύντροφός του προσπάθησε να με πνίξει 2 φορές. Και προσπάθησε να την πνίξει, και εκεί καταλαβαίνεις και το φόβο της γυναίκας που δεν θέλει ούτε η φωνή της να ακουστεί, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο την έπιασε από το λαιμό με το ένα χέρι. Η κίνηση που κάνει με το ένα χέρι, γιατί προφανώς είναι ένας χειροδύναμος άνθρωπος, είναι να πιάνει το θύμα του από το λαιμό με το ένα χέρι και το άλλο να το έχει ελεύθερο για να κάμψει την αντίσταση. Γιατί προφανώς μια γυναίκα που κάποιος πάει να την πνίξει, βάζει τα χέρια της για να προστατευτεί. Το ένα χέρι στο λαιμό λοιπόν για να πνίξει και το άλλο για να της κρατήσει τα χέρια μακριά από αυτόν. 2 φορές λοιπόν προσπάθησε να την πνίξει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και η γυναίκα αυτή δεν κινήθηκε εναντίον του. Δεν κινήθηκε δικαστικά εναντίον του. Νομίζω όμως ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο τώρα να καταθέσετε, κυρία μου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά που μας είπατε, γιατί φωτίζετε την υπόθεση. Αλλά εκτός από τη δημοσιογραφική έρευνα, νομίζω πρέπει να βοηθήσετε και τη δικαιοσύνη. Κλείνω με την τελευταία αποκάλυψη που μας έκανε αυτή η γυναίκα που μας μίλησε, που μίλησε στην Άννα Μαρινάκη. Η πρώην σύντροφος λοιπόν του δολοφόνου μας αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τη γυναίκα του. Ένιωσε την ανάγκη να την προστατεύσει. Ακούστε το, είναι φοβερό. Επικοινώνησε με τη γυναίκα του και της είπε για το βίαιο παρελθόν του. Προφανώς εκείνη
δεν πίστηκε, είχαν δύο παιδιά, ήταν τα πράγματα έτσι όπως ήταν. Βεβαίως και η ίδια το κατάλαβε και γι' αυτό τους ζήτησε να χωρίσουν. Αλλά όλα άλλαξαν όταν πια είχαμε τη δολοφονία. Ο Άγγελος, νομίζω ότι τώρα μπορεί να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλεγα ότι και ο κύριος Βονικάκης πηγαίνει εκεί στο φαρμακείο. Να δούμε λοιπόν την εικόνα από την Καβάλα, γιατί είναι η πρώτη φορά που μπαίνει η κάμερα στο φαρμακείο. Ο Άγγελος Λαμπίτης μαζί με τον δικηγόρο της οικογένειας της δολοφονημένης γυναίκας βρίσκεται μέσα σε αυτό το χώρο που εκείνη μαρτύρησε. Για πες μας, Άγγελο. Νίκο, είμαστε μέσα στο φαρμακείο όπου έγιναν όλα. Την Πέμπτη το απόγευμα, εδώ μέσα σε αυτό το χώρο, δολοφόνησε την ίδια του τη γυναίκα, ο 55χρονος που αυτή τη στιγμή απολογείται. Είναι μαζί μας και ο κύριος Μανώλης Βονικάκης, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αλλά και ο αδερφός της άτυχης 43χρονης και η νύφη της. Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου σε εσάς τους δύο. Εδώ μέσα είναι όλα, κύριε Βονικάκη. Εδώ είναι ο τόπος του εγκλήματος, ακριβώς. Λίγο να μας βοηθήσετε, κύριε Βονικάκη, καλησπέρα. Κύριε Βαγγελάτου, αντιλαμβάνεστε σήμερα ότι είμαστε συνεχώς από τα δικαστήρια. Ήρθαμε στο χώρο, έχουμε αναλάβει την υπόθεση για να δοθεί επιμέλεια στο θείο και στην σύζυγό του. Και είναι μια δύσκολη μέρα για μας. Θέλω να πω το εξής, κύριε Βονικάκη. Αυτή τη στιγμή απολογείται. Και πρώτα απ' όλα, στους δύο ανθρώπους που είναι εκεί, τα θερμά μας συλληπιτήρια από όλους μας. Και να πω ότι πρώτα απ' όλα αισθάνομαι, πώς θα το πω, πώς αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθετε, λέω αισθάνομαι, δεν μπορεί να το αισθανθεί κανένας μας. Δηλαδή για πρώτη φορά βρίσκεστε εκεί που η αδερφή σας άφησε την τελευταία της πνοή. Πραγματικά αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο πράγμα πρέπει να είναι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Ευαγγέλης. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να μπορούσα να εκφραστώ πώς νιώθετε τώρα. Απίθανα πράγματα. Δεν ξέρω. Πρέπει να το ζεις για να καταλάβεις. Ερχόμουν με αεροπλάνο, ούτε είχα χρόνο για να πάω μαγαζί για να αγοράσω ρούχα για κηδεία. Δεν πρόλαβα. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Να πω εγώ κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, που έχει πολύ... Θέλω να είμαι πάνω και να μην πω κακά πράγματα. Αυτό σας θυμάει και δείχνει και την αξιοπρέπεια της οικογένειας. Και θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα, μας το είπε ο κύριος Βονικάκης από χτες, είναι ότι η οικογένεια, ο αδερφός της φαρμακοποιού που βλέπετε με τη σύζυγό του, που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπαν από την πρώτη στιγμή ότι θα πάρουν τα δύο παιδιά μαζί τους. Θα ζητήσουν την επιμέλειά τους και θα τα πάρουν μαζί τους. Αυτό δείχνει την ποιότητα αυτών των ανθρώπων, το συναίσθημά τους, την οικογενειακή εικόνα. Θα κάνουμε τα πάντα για τα παιδάκια μας, γιατί πλέον είναι δικά μας. Θεωρούσαμε πάντα τα δικά μας αυτά τα παιδάκια. Γιατί πιστεύω πως η Αΐντα θα το έκανε σε περίπτωση αν ήμουν εγώ στη θέση της. Θα το έκανε και εκείνη. Κύριε Παπαδόπουλε, τα παιδιά μου. Να ρωτήσω για, κάτι. Για την κόρη μου. Πρώτα, αφού υποκληθώ σε όλο αυτό που κάνουμε ζείτε, τα πάντα, ναι. Που περνάτε πραγματικά. Η στάση σας είναι σαν ένα νερό που ξεπλένει κάτι από όλο αυτό το πράγμα, γιατί όλους μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ και αυτή η γυναικοκτονία. Αυτόν τον άνθρωπο, τον δολοφόνο, τον ξέρατε, ήταν ο άντρας της. Είχατε δει κάτι κακό, φαινόταν μια βίαιη συμπεριφορά. Πώς τον ζήσατε εσείς? Θα είμαι πάνω από αυτό. Δεν θα πω τίποτα κακό. Ο Θεός είναι πάνω και βλέπει τα πάντα. Κύριε Βαγγελάτου, αντιλαμβάνεστε για την αξιοπρέπεια. Δεν έχει, δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο, κύριε Βονικάκη, και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω συγκλονιστεί κι εγώ. Όλοι. Δεν έχουν πει την παραμικρή κακή κουβέντα. Δεν έχουν πει τον παραμικρό χαρακτηρισμό για αυτόν τον δολοφόνο, για αυτόν τον φωνιά. Εγώ θα το χαρακτηρίζω με τα πιο μελανά και χρώματα που υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν σεβάστηκε αυτή την οικογένεια που έχει αρχές, που θα πω και θα αποκαλύψω και κάτι. Ζούσε από αυτή την οικογένεια. Ήταν
τεμπέλης, ένας οκνηρός άνθρωπος, ο οποίος ζούσε με τα χρήματα της Άιντα. Να το κομίσουμε και αυτό, να το εισφέρουμε. Μιλάμε για μια οικογένεια με οικονομική επιφάνεια, με σοβαρότητα, με ήθος, με καλλιέργεια. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι προκύπτουν. Δεν υπάρχουν λόγια. Το φαρμακείο της Άιντα, ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου έχει επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μια οικογένεια αξιοπρεπέστατη και εγώ χαίρομαι πραγματικά και θεωρώ, πρέπει θέλω να το δηλώσω, ότι είναι τιμή μου που τους εκπροσωπώ. Τιμή μου. Και δείχνει και το τι άνθρωπος ήταν η φαρμακοποιός, γιατί από αυτή την οικογένεια προέρχεται και πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Πείτε μας δύο λόγια κι εσείς. Καλησπέρα σας. Κύριε Παπαδοπούλη. Καλησπέρα σας. Η Αΐντα μεγαλώσαμε μαζί, ήταν σαν αδελφή μου και την αγαπάω πάρα πολύ. Και τα παιδιά, εγώ πιο πολύ από όλους ξέρω ότι η Αΐντα ήθελε τα παιδιά και θα κάνω τα πάντα. Εγώ είμαι τραπεζικός υπάλληλος στο Λος Άντζελες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα θέλουμε να πάρουμε τα παιδιά στους πάρκους να ξεφύγουν. Ναι, τώρα αν κάτι, τα πάντα. Αν κάτι πρέπει να γίνει... Είμαστε κοινωνοί για τον ΕΕΔΑ. Η κόρη μας λατρεύει τους πάρκους. Είμαστε στο Viber, πάντα ήμασταν σε επαφή, ζούσαμε αυτή σύνδεση είχαμε, δεν ξέρω, μια οικογένεια αφού είμαστε. Συγγνώμη, θα το πω ξανά, αλλά έχω συγκλονιστεί, δηλαδή κύριε Κάκη, σε ποιο σημείο... Δεν το θυμόμαστε ξανά. Ναι, πριν να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βονικάκη να μας δώσει εικόνα, αλλά να πω ξανά κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί, πρόσφυγες, ήρθαν στην πατρίδα, είδατε, πρόκοψαν παντού. Η κοπέλα έφτιαξε το φαρμακείο, τη λάτρευαν όλοι εκεί. Ο αδερφός της, ο κύριος Παπαδόπουλος, με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω δηλαδή πώς άνθρωποι προκομμένοι φτιάχνουν μια κοινωνία καλύτερη. Δεν έχει πει μια κουβέντα κακή. Καταλαβαίνω, συγκρατείται, προσπαθεί. Θα δαγκώνει τα χείλη του, είμαι σίγουρος για το τι νιώθει αυτός ο άνθρωπος και το ελέγχει. Και λέει: θα πάρω τα παιδιά να φύγουν. Αν κάτι πρέπει να πιέσουμε όλοι να γίνει, στο βαθμό που θεσμικά επιτρέπεται, είναι η δικαιοσύνη να κάνει γρήγορα. Γιατί και αυτά τα παιδιά, δύο αγοράκια είναι, 6 και 10 χρόνο περίπου, σκεφτόμαστε όλοι τι περνάνε. Καταλαβαίνω, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι το να βρεθούν δίπλα σε αυτή την αγάπη και σε αυτή την ποιότητα των ανθρώπων, είναι ό,τι καλύτερο μέσα στη συμφορά που τα έχει βρει αυτά τα δύο παιδιά. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν η δικαιοσύνη βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, αν κάτι θα έχουν να θυμούνται από αυτή τη γυναίκα, είναι να ζουν καθημερινά αυτά τα παιδιά. Είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό, δεν μου είναι καθόλου εύκολο. Λοιπόν, κύριε Βονικάκη, πείτε μας λίγο τώρα τι έγινε. Κύριε Βαγγελάτο, πριν πω αυτό, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτό που είπατε, στην ευχή που κάνατε. Η ευχή που κάνατε έχει ήδη εκπληρωθεί. Υπό την έννοια ότι πριν, γι' αυτό έτρεχα να προλάβω για να μιλήσουμε, ήμουνα μέσα στο γραφείο της αξιοτήμου κυρίας Προέδρου Πρωτοδικών Καβάλας. Έχει κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Μπράβο. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, στην πιο σύντομη δικάσιμο, να γίνει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να αναγνωριστεί, να αφαιρεθεί επιμέλεια από τον σύζυγοκτόνο και να δοθεί στους ανθρώπους, τους αξιότιμους αυτούς ανθρώπους που έχω δίπλα μου, τους άξιους αυτούς ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Κύριε Βονικάκη, μπράβο σε εσάς που το κινήσατε. Θα κάνω σωστά τη δουλειά τους. Που το κινήσατε τόσο γρήγορα, συγχαρητήρια πραγματικά. Σας και ευχαριστώ. Χίλια μπράβο στην ανακρίτρια που με τόση ανθρωπιά προσπαθεί να στάξει λίγο βάλσαμο σε όλο αυτό. Λίγο είπαμε, το ρώταγε και ο Άγγελος, πού έγιναν όλα. Είναι ανακριτής. Ναι, δώστε μας λίγο εικόνα εκεί μέσα από το φαρμακείο. Πού έγινε το κακό. Ναι, τώρα. Αυτό, κύριε Βαγγελάτο, θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο απόλυτα αυτή τη στιγμή, απόλυτα επειδή σεβαστώ, γίνεται κύριε η απολογία, να μην απόλυτα μπορούμε να πάρουμε εικόνα. Δεν απόλυτα σεβαστώ, μην το συζητάμε και ίσως και επειδή είναι και οι άνθρωποι εκεί πραγματικά... Και είναι και επιθυμία της οικογένειας. Είναι και οδυνηρό, βεβαίως, ακριβώς. Δεν το συζητώ. Πραγματικά, το μάθημα της αξιοπρέπειας που μας δώσατε, θα το θυμάμαι για πάντα. Θέλω να σας το πω, κύριε Παπαδόπουλε, και εσάς και στη σύζυγό σας και σε εσάς, κύριε Βονικάκη. Τώρα με ακούτε, λέω, κύριε Παπαδόπουλε, μας δώσατε ένα μάθημα αξιοπρέπειας. Σας ακούω. Που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστούμε όλοι για αυτό το που κάνατε σήμερα και που το είδαμε. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βονικάκη. Δεν υπάρχουν λόγια, έτσι είναι. Τρομερό όλο αυτό. Τώρα, περιμένουμε να δούμε την τύχη του κάθε ομολογία δολοφόνου. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.